Μετά, κυρία Τοπαλίδου από το ποτάμι, πώς πάει η εκστρατεία στις παραλίες? Η εκστρατεία στις παραλίες πάει πάρα πολύ καλά. Συναντηθήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω εδώ φωτογραφίες. Οι μεν δίνανε κάρτες, οι άλλοι δίνανε ευχές και έγινε ένα παιχνιδάκι. Αρχικώς ενημερώνομαι τον κόσμο για τα νομοσχέδια του Αιγιαλού μέσα από ένα φυλάδιο. Πάμε στο διατάφτα τώρα, σε αυτή την κόντρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η θέση του Σταύρου του Θεοδωράκη είναι πια. Ότι θέλω να συνθέσω, θέλω τις απόψεις σας, βλέπω αν μου κάνουν και προχωράω. Έτσι. Άκουσα και τους δύο τους συνομιλητές μου. Ξέρουμε όλοι πόσο επιβαρυντικές είναι οι εκλογές για την οικονομία μας και γενικότερα για την όποια σταθερότητα. Επίσης, πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, επίσης τείνουμε και θα συμφωνήσω μαζί του πάντα να συγχαίουμε τις όποιες εκλογές, ευρωεκλογές, είτε για. Μάλιστα. Είτε εθνικές εκλογές. Με το που θα κινηθούμε, δεξιά ή αριστερά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα πνίγεται και εμείς καθόμαστε και λέμε ποιος θα βουτήξει να τη σώσει. Ο ναυαγωσώσεις από τη δεξιά από βάθρα ή ο ναυαγωσώσεις από την αριστερή από βάθρα. Το θέμα είναι μπορούν να συνεργαστούν όλοι και να βουτήξουν αυτοί που ξέρουν να κολυμπάνε. Άρα μιλάτε για μια συνεννόηση. Για μια συνεννόηση μας λείπει. Μια εθνική συνεννόηση. Διάλογος... Όσοι έχουν αλλεργία στο εθνική συνεννόηση, μια ελληνική συνεννόηση. Έχουμε αλλεργία στον διάλογο, κύριε Αυτιά. Και έχουμε δημιουργήσει ένα κράτος. Άρα λέτε σύνθεση θέσεων και απόψεων. Δηλαδή, εάν καθίσει τι η κυρία Βλονίτου μακριά τις κάμερες και ο κύριος Γεωργιάδης, είμαι βέβαιος, σας το υπογράφω, ότι πέντε σημεία για την ανεργία, σε πέντε σημεία θα συμφωνήσουν. Και τι πιο λογικό να δουλέψουμε όλοι μαζί πάνω και σε αυτά όλοι τα υπόλοιποι. Σημεία. Πάμε στο Γεωργιάδη λοιπόν να απαντήσει την κυρία Αυρονίτου, γιατί έχουμε και το θέμα Αβραμόπουλο.